Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. Καλημέρα, Τάσο. Ξέρεις εσύ. Γεια σου, παιδιά. Γεια χαρά στους δρομητές. Φίλοι μας και φίλες μας. Έχουμε και φίλες. Έχουμε και φίλες. Ναι. Στο σημερινό vlog θα συζητήσουμε τι έγινε ακριβώς στα βραβεία. Ναι, όχι για τα βραβεία. Θα συζητήσουμε όχι για τα βραβεία. Αποκαλύφθηκε, ναι. Έτσι με... Τις αποκαλύψεις που γίνανε. Τις αποκαλύψεις που γίνανε βασικά, ναι, δεν θα είναι συζήτηση για το ποιος κέρδισε τι, έτσι κι αλλιώς αυτά είναι τυπικά. Προσπαθούν να φτιάξουν και καλά τα Όσκαρ των παιχνιδιών. Ναι, εντάξει, τώρα πώς θα βγει όλο αυτό δεν ξέρω. Αλλά εμείς πιο πολύ είμαστε εδώ όχι για να συζητήσουμε για αυτά, ποιος κέρδισε, ποιος πήρε τον πρώτο βραβείο κτλ. Ποιο βγήκε παιχνίδι της χρονιάς. Θα συζητήσουμε για τις αποκαλύψεις που γίνανε. Και ιδιαίτερα για τον Kojima που εγώ κατάλαβα τα πάντα πάλι σε αυτό το τρέιλερ. Νομίζω όλοι καταλάβαμε τι θέλει να δει εδώ πέρα. Δείξε ρε άνθρωπε λίγο gameplay. Πες μας τι θα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Τρία τρέιλερ τώρα. Το ένα είναι αναβάθμιση του αλλού. Ναι, αν τα βάλεις και τα τρία μαζί. Μεγαλώνει γερά παιδιά που λένε. Αλλά. Δεν νομίζω ότι θα καταλάβουμε έτσι πως είναι πολλά πράγματα. Τρίτο τρέιλερ, στο οποίο πάλι δεν καταλάβαμε τίποτα. Καταλάβαμε ότι αυτό κολλάει με τα προηγούμενα κάπως. Ναι. Αλλά και πάλι δεν πήραμε απαντήσεις. Εγώ βασικά ξέρετε τι απαντήσεις θέλω να πάρω. Θέλω να πάρω απαντήσεις στο τι παιχνίδι είναι. Τι παιχνίδι είναι αυτό, ναι. Τι playstyle θα έχει. Και πού θα κινηθεί, γιατί έχουμε δει τρέιλερ το οποίο είναι δεκαετία του 60 σε κάποια φάση, το δεύτερο τρέιλερ. Και βλέπω τώρα άλλο ένα τρέιλερ το οποίο είναι πολύ. Σαν πώς θα αποκαλύπτει, ναι. Σε σημεία. Φαίνεται πολύ μέλλον δηλαδή το συγκεκριμένο. Ναι, πολύ μέλλον, ναι. Πώς θα αποκαλύπτει, ήταν και στο δεύτερο μέλλον. Και στο δεύτερο βίντεο όλο αυτό. Αλλά μπορείς να καταλάβεις άνετα από τους φαντάρους, ναι, τους σκελετούς αυτούς, ναι, που ήταν, ότι ήταν τη δεκαετία του 60. Τώρα. Νομίζω ότι είναι μικρή σημασία να ψάξουμε τι μέσα από αυτά τα βίντεο. Πού θέλει, ναι, να το πάει, γιατί δεν γίνεται. Εμένα μου αρέσει που βλέπω διάφορα παιδιά και κάθονται και ψάχνουν τις αναφορές σε κάθε βίντεο. Από πού το έχει πάρει αυτό, γιατί, ναι, ο Kojima παίζει πάρα πολύ. Όπως κάνει ο Valividia για τη σειρά Souls, ακριβώς το ίδιο κάνουν και αυτοί με τα trailer μόνο, ναι, που έχει βγάλει ο Kojima. Οπότε φανταστείτε να βγάλει όλο το παιχνίδι ή να μας δείξει ένα gameplay από το παιχνίδι, τι θα γίνει ακριβώς, γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα trailer που είχε κάνει και με βίντεο και με gameplay από τα Metal Gear. Όχι. Καμία σχέση. Αυτά έξερες ακριβώς τι παίζει. Και εκεί αυτό θέλω να σταθώ εγώ. Ότι βλέπω ένα Kojima, ο οποίος φεύγοντας από την Konami, ναι, έχει πλέον, είναι σαν ένα απελευθερωμένο. Έχει τον απόλυτο έλεγχο. Δημιουργικά. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε, μας φαίνεται ένα χαοτικό πράγμα όλο αυτό που πάει να στηθεί. Μας αρέσει. Γιατί είναι. Δηλαδή, βλέπουμε να ξεφεύγει. Σαν, ναι, η αφήγηση για αυτό που θέλει να πει. Φαινόταν πολλά ότι... νοήματα, πολλά, θα τα δούμε βέβαια και στο παιχνίδι, αλλά πολλά νοήματα. Ναι, αυτά τα τρέιλερ που έχει βγάλει για το Death Stranding, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο τύπος είχε ένα όραμα. Προσπάθησε να το κάνει αυτό με το Silent Hill το PT. Ναι, ναι, ναι. Εκεί φάνηκε, δηλαδή, δεν ξέρω, όποιος έχει παίξει το Silent Hill το PT, καλά, χώρια ότι επηρέασε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, ιδιαίτερα τους developers, έτσι. Έκανε αίσθηση όταν βγήκε. Έκανε αίσθηση. Παιδιά, όποιος το έχει παίξει. Και όποιος. Συλλεκτικό να πούμε ότι είναι πλέον, γιατί έχει κατέβει αυτό. Δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει να το παίξει πλέον. Κατέβει, ναι. Δηλαδή και μόνο να με έχεις... το έχεις κατεβάσει, νομίζω. Και να το έχεις κατεβάσει πρέπει να στο κόβει λογικά. Δεν σε αφήνει. Νομίζω ότι το έχεις κατεβάσει το παίζεις κανονικά. Βάσουμε. Εγώ α πούμε που το έχεις εσύ στη λίστα σου. Ναι. Δεν μπορώ να το κατεβάσω. Όχι, δεν μπορείς. Αυτό, ναι, ακριβώς. Μόνο με το έχεις κατεβάσει ήδη. Ελπίζω να έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν και συνήθως στις beta εκδόσεις τις κόβουν. Όπως κάνανε με τον Νίο, το δεύτερο demo που δώσανε. Αν θυμάσαι, το κατέβασα κανονικά να το παίξω, το έπαιξα. Μετά από καμιά εβδομάδα με κλείδωσε, δεν μ' άφηνε να μπορώ να το παίξω. Ναι, αλλά αυτό είναι beta, αυτό δεν είναι teaser. Τέλος πάντων. Εκεί έβγαλε πολλή ανομαλία, φίλε. Εκεί έβγαλε τα αποθυμένα του. Αν αυτό το παιχνίδι, το Silent Hill, κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα, να έχουμε στα χέρια μας δηλαδή αυτό το τίτλο Silent Hill, δεν ξέρω και εγώ τι θα βλέπαμε εκεί πέρα. Γιατί αν παρατήρησες και εκεί πέρα, είχε και εκεί τρελά πράγματα. Δηλαδή γίνεται μέσα στο σπίτι ό,τι γίνεται. Και μόλις βγαίνει έξω, βλέπεις τον Norman Reedus πάλι. Ναι. Ο οποίος περπατάει και σου δείχνει και λίγο το Silent Hill στο έτσι. Πάλι και εκεί είχε κάτι. Δηλαδή θα ήταν open και αυτό, τι θα ήταν. Εγώ προσωπική μου άποψη ότι για καλύτερα που έβγαινε το PT. Γιατί ακόμα και εκεί, μέσω της Konami και ότι θα είναι Silent Hill,
υπάρχουν περιορισμοί στη δημιουργία του, το τι μπορεί να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό που προσπαθεί να φτιάξει πλέον στο Death Stranding είναι κάτι μόνο του. Πλέον δεν έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι του, κάνει αυτό, περιορισμούς εκεί, πάρε αυτό, πάρε αυτό. Οπότε για μένα ίσως είναι καλύτερα γενικά από για την Konami και γενικά που κάνει πλέον κάτι ολοκένουργιο δικό του. Εντάξει, χωρίς περιορισμούς. Είχε πει και αυτός όμως ότι στην Konami δεν είναι μόνο οι περιορισμοί. Του είχαν πει ότι, κοίτα, στο franchise που θα έφτιαχνε, δεν του βάζανε περιορισμούς, φτιάξε ό,τι θέλει. Απλά αυτοί τον είχαν φτιάξει Metal Gear μέχρι να πεθάνει. Το είχε πει και ο ίδιος. Εσύ θα κάνεις Metal Gear, αυτή είναι η δουλειά. Κάνει και το Zone of the Death που εμένα προσωπικά μου άρεσε, δεν ήταν ποτέ δεύτερο μέρος. Τέλος πάντων, το δούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φτιάχνει. Δείχνει έτσι απόκοσμο και ότι θα εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο περιβάλλον. Τώρα περιμένω κι εγώ ένα gameplay, να δω λιγάκι. Αν και υποσέρνει το engineer της Sony ότι το έχει παίξει. Ναι. Έχει παίξει το παιχνίδι. Και αμέσως μόλις παίζει, λέει, άμα παίξει 4-5 ώρες, όπως παίξει αυτός, καταλαβαίνεις αμέσως τι θέλει να, τι είναι όλο αυτό το πράγμα με τα trailer, τι δείχνει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν έχει κάποια άλλη έκθεση τώρα κοντά, οπότε στην ε3 να έχουμε κάτι πιο... Καλοκαιριάτικα που σκάει ο Τζίτζιχας. Για να μας δείξει κάτι. Και μετά αυτό για 20 θα πάει. Δεν το βλέπω πριν το 20. Έλα ρε. Δεν το βλέπω. Για 20. Καταστραφήκαμε. Για 20 θα πάει. Δεν το βλέπω πριν το 20. Θα έχουν, θα έχουν βγάλει τέτοιο launch και καινούριες κονσόλες, ρε φίλε, το 20 θα βγει. Τώρα μη σου πω ότι έβγαινε στο 5, σαν launch, μη σου πω, τέλος πάντων. Μισό. Άστο, μισό, ναι. Άστο, μη σου το πω αυτό. Καλά, τέλος πάντων. Κοίτα, με το... αυτό που κατάφερε να κάνει με το Metal Gear το 5, δηλαδή μέσω του gameplay μόνο, με πολύ λίγα cinematic. Άσχετα ότι εμένα με ξενέρωσε που δεν είχε cinematic, το παιχνίδι ήταν άψογο. Κατάφερε. Cinematic στο στυλ που είχαν το 4, ας πούμε. Ναι, κατάφερε. Με αυτό το λίγο cinematic και με το πολύ gameplay και από τους διαλόγους που άκουγες μέσα στο gameplay να συνδέσει από το πρώτο κυριολεκτικά Metal Gear, από το πρώτο, αν λέμε από το πρώτο, αυτό που είχε βγάλει στον Amstrad, στην Amiga, που το είχε βγάλει, μέχρι το τελευταίο Metal Gear κατάφερε και τα σύνδεσε όλα. Ήταν το κύκνιο άσμα του. Ναι. Το κύκνιο άσμα του όσον αφορά τη σειρά Metal Gear. Γιατί η Metal Gear θα συνεχίσει να βγει και τώρα βγει κάτι. Τι. Υπάρχει κάποιο που δεν γουστάρει να βλέπει κάτι στην Kojima. Προφανώς κοίτα, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι τον Kojima ή τον αγαπάς και τον λατρεύεις ή τον μισείς. Ναι. Και δεν βλέπεις καν το παιχνίδι του. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο να, να είσαι, όπως το λένε, ή είναι από τα δύο θα είσαι. Εντάξει, εγώ προσωπικά τον γουστάρω πάρα πολύ. Και εγώ τον γουστάρω. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι παθιασμένος και έχει όραμα σε αυτό που κάνει. Έχει δηλαδή πίσω από αυτό που θέλει να φτιάξει τη δημιουργία του, βάζει τη δικιά του πινελιά. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι καταφέρει να το κάνει κινηματογραφικό το παιχνίδι, αλλά και άψογο παικτικός. Δηλαδή, δεν είναι ωραία το κινηματογραφικό στυλ με το gameplay. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάντα οι σκηνές του, ρε φίλε, άμα παρατηρήσεις όλα τα Metal Gear από το PlayStation 1, καταφέρνει και το κάνει αυτό το κινηματογραφικό. Ο Kojima, να πούμε, έχει σπουδάσει σκηνοθέτης. Ήθελε να γίνει σκηνοθέτης. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν τα κατάφερε να γίνει σκηνοθέτης και μπήκε στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Οπότε μέσα από αυτό του βγήκε. Του βγαίνει, δηλαδή είναι και στα Metal Gear είναι περισσότερο ο σκηνοθέτης σε όλες τις υπόθεσεις. Θα θέλω να βγει έτσι το παιχνίδι. Ναι. Και βάζει το team του που έχει πάρα πολύ καλό team. Mm-hmm. Συγγνώμη τώρα, οι Ιαπωνέζικα ονόματα δεν τα θυμάμαι. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Οι οποίοι του λέει θέλω αυτό να είναι ο μηχανισμός και τα, δηλαδή τα δένει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πώς θα δέσει το μηχανισμό με τα cutscenes και αυτά. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε το επόμενο. Περιμένουμε και αναμένουμε. Ήταν πάντως τα πιο ωραία, όχι ωραία, αλλά τα πιο εντυπωσιακά 8 λεπτά. Ναι, θα συμφωνήσω. Που έχω δει σε τρέιλερ. Ναι, θα συμφωνήσω. Τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενώ δεν καταλαβαίνεις, το Χριστό σου δεν καταλαβαίνεις. Μαγεύεσαι. Ναι, μαγεύεσαι. Λες, ναι, θέλω να το παίξω αυτό οπωσδήποτε. Αύριο μπορώ να το φέρεις, αύριο να το παίξω. Όχι. Δεν μπορώ. Το 2020, περιμένεις. Λοιπόν, μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο και το κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ. Νομίζω όλο το ίντερνετ ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το τρέιλερ. Και είναι επίσης ότι έχει πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Δηλαδή και ο Norman Reedus και ο Mikkelsen που παίζει και ο Deltoro. Έχει ένα πολύ δυνατό cast ήδη. Ναι, καλά, με τον Deltoro είναι η συνεργασία που κάνα από το PT. Εγώ ναι, νομίζω εγώ σίγουρα θα υπάρχει και μέσα στο παιχνίδι. Είναι τρελάκιας αυτός πάντως. Και αυτός είναι ωραίος. Και αυτός έχει ανώμαλη φαντασία. Και αυτός είναι ωραίος έτσι στο στυλ. Νομίζω γι' αυτό και ταιριάξανε. Είναι αυτό το
φεύγει από το ρεαλιστικό επίπεδο και πάει τελείως, σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Αυτός μπορεί και μπλέκει, ρε φίλε, αυτό κάνει. Μπορεί και μπλέκει το αληθινό με το ψεύτικο. Ναι, ναι. Άποιος έχει δει το Λαβύρινθο του Πάνα. Φοβερή ταινία. Φοβερή ταινία. Τρομερό έργο. Τσαγαπημένο. Έχει κάνει πολλές πατάτες βέβαια ο Ντελτόρο μετά. Έχει κάνει πολλές. Πολλές φορές παίρνει πολλές εργολαβίες. Κάτσε, γιατί τα Hellboy μου αρέσαν, δεν πιστεύω. Όχι, δεν το Hellboy. Δεν μου άρεσε πολύ το. Όχι, σχεδόν καθόλου το Pacific Rim. Αυτό και ένα. Και ένα φιλεράκι που βγάλε που με το πήγε αρκετά καλά. Κατάλαβα ποιο είναι. Ναι, Mother, πώς λεγόταν. Το Mother. Όχι, κάπως έτσι λεγόταν. Κάτι νομίζω Mother λεγόταν, φίλε. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, ναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτό το thriller. Και εμένα δεν μου έκανε πολύ. Δεν μου έκανε. Ναι, μερικά τα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όχι, ήταν άσχημα και δεν βλεπότανε πάντως αυτό το. Νομίζω πως είναι το Mother, έτσι λέει. Στην αρχή πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Στο τέλος, το Crimson Peak ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το Crimson Peak ήταν καλό, ρε. Πολύ ωραίο. Δεν ήταν thriller, αλλά ήταν, είχε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φοβερή συνεργασία κλπ. Θα πάμε σε κανένα επόμενο τώρα. Ναι, ας το κόψουμε εδώ πέρα τώρα που πολυλογήσαμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα. Λοιπόν, δεύτερη είδηση που έσκασε. Δεύτερη είδηση δυνατή. Ξεκινάμε πάλι δυνατή. Βλέπεις εκεί, η επικαιρότητα full. From Software. From Software, τιζεράκι, πάρα πολύ μικρό για να καταλάβουμε το οτιδήποτε. Εξαιρετικά μικρό, γύρω στα 44 λεπτά νομίζω. Και λιγότερο, 26, κάπου εκεί. Το οποίο τι είδαμε, τίποτα στην ουσία δεν είδαμε. Ένα εργαλείο το οποίο έσφυγε ένα σπάγκο. Ναι, και εκείνη την ώρα που ήταν να σπάσει κόβεται και γράφει The Sandwich Die Twice. Ναι, οι σκιές, Sandwich Die Twice. Τι πιστεύεις. Οι σκιές πεθαίνουν δύο φορές. Για Bloodborne αυτό που είδαμε δεν μας δένει. Δεν το κόβω κι εγώ. Δεν θα δείχνει πάπυρο κλπ. Ο πάπυρος από πίσω με τα Ιαπωνικά με παραπέμπει πάρα πολύ. Και η Κινέζικη μουσική από πίσω. Και η Κινέζικη μουσική, κινέζικα μάλλον κρουστά και τέτοια που μπορούσαν, όχι μουσική ακριβώς. Είχε μια παραδοσιακή Κινέζικη μουσική υπόκρουση. Ναι, άγια σου. Ξέρουμε από το παρελθόν της ότι η From Software έχει ασχοληθεί με Tenchu. Ναι, δεν θέλει να είναι Tenchu. Ναι, και ούτε εγώ θέλω να είναι Tenchu. Δεν θέλω να είναι Tenchu γιατί θα υπάρχει περιορισμός στο να είναι Tenchu. Δηλαδή, το να έχεις μόνο ο Ninja, υπάρχει περιορισμός. Εκτός και αν δεν το πάνε έτσι. Θέλω να είναι RPG καταρχήν. Θέλω να είναι RPG από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το action είναι αυτό. Θα είναι action. Γιατί άμα είσαι Ninja, θα είναι stealth. Δεν θα είναι. Άμα είναι stealth, αυτό σου λέω. Δεν θα γίνεται να είναι και RPG. Δεν γίνεται να είναι stealth και ταυτόχρονα RPG. Εκτός και αν είναι χήμα Ninja, τύπου λίγο Χαγιαμπούσα. Καταλαβαίνει τώρα που το πάω. Όχι ότι μπορεί θα είναι. Μπορεί να είναι RPG το, και να κάνει αναβαθμίσει κανονικά. Απλώ δεν θα έχει τι καταμέτωπε συγκρούσει που έχει ας πούμε, που έχουν τα Souls. Τώρα... Να σου πω τι γίνεται. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες. Γιατί αν δει τα Ninja Gaiden, Ninja είναι αυτό. Υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι stealth, αλλά τα κάνει όλα φανερά, πολύ φανερά. Ναι, δηλαδή αυτό είναι action όμω καθαρά. Απλώ εμείς προδικάζουμε. Εμείς προδικάζουμε επειδή είναι Tenchu και η σειρά Tenchu είναι stealth. Ναι, είναι πολύ stealth. Είναι ότι είναι stealth. Δεν μπορεί να το αλλάξουν το μείγμα, θα μείνουν όπως ήταν το Tenchu. Γι' αυτό δεν μας αρέσει τόσο πολύ που ξαναπάει σε Tenchu. Γιατί έχει δεσμεύσεις. Απλά δεν είναι ότι δεν μας αρέσει, είναι ότι πώς θα γίνει όλο αυτό. Πώς θα βάλει την πινελιά της. Αυτή την τωρινή πινελιά της, όπως έχει φτιάξει τα τωρινά πινελιά της. Εκτός και αν δεν είναι RPG, εκτός και αν έχουν φτιάξει κάτι άλλο. Αλλά δεν νομίζω γιατί ξεκινάει πολύ σαν Bloodborne. Με το, θυμάσαι με το αίμα στην τέτοια που έσκαγε. Και μετά, δεν ξέρω αν είναι και το μοναδικό παιχνίδι που ετοιμάζει η From Software. Δεν ξέρουμε αν είναι Μιαζάκι από πίσω, σε αυτό το παιχνίδι. Όχι. Μπορεί να είναι άλλο team της From και να ετοιμάζει κάτι και σε άλλο να είναι ο Μιαζάκι. Πώς εμένα λίγο με ξενέρωσε, ότι περιμένουμε πόσο καιρό περιμένουμε νέα της και είδαμε μόνο τιζεράκι 26 δευτερολέπτα. Α, έχει αργήσει πάρα πολύ. Τώρα, υπάρχει όμως πιθανότητα να είναι το Shadow Tower. Κάποιοι λένε. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω το Shadow Tower αν είχε μέσα στοιχεία ιαπωνικής κουλτούρας. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτά που λες. Να πω και κάτι να συμπληρώσω κάτι στη From. Είχαμε και κάποιες φήμες εκτός Game Awards που σκάσανε από την πλευρά της Namco. Ανακοίνωσε, φημολογείται μάλλον ότι θα σκάσει μεγάλη υποστήριξη στο Switch από την Namco. Και αυτή η υποστήριξη θα γίνει με το να βγει Dark Souls Collection. 1, 2, 3. Αυτό ισχύει 100%. Όχι, φήμη. Είναι φήμη. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Dark Souls Collection για το Switch. Υπάρχει αυτή η αίσθηση που εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή και στην αρχή όταν είχε παρουσιαστεί το Switch και έλεγε ποιοι developers θα υποστηρίξουν την κονσόλα, υπήρχε το όνομα της From. From ακόμα δεν έχει δώσει τίποτα στην χρήση του κονσόλα. Οπότε στέκει.
Ναι. Και φυσικά δεν έχουμε δει ποτέ τα Souls σε Nintendo κονσόλα. Οπότε στέκει και είναι πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ωραία η να βγει έτσι μαζεμένη και τα τρία μαζί σε, στο Switch. Εγώ. Καλά, το και ότι... μου έρχεται μου στέκει τα μάμια μου. Καλά, το ότι δεν έχουμε δει Souls παιχνίδι στο, σε Nintendo κονσόλα δεν φταίει πιστεύω From Software, όσο φταίει η Nintendo. Γιατί την πρώτη κονσόλα δεν έκαψε. Ναι, 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 δεν είναι το ότι φταίει κάποιο, ότι ναι, δεν έχουμε δει. Οπότε ψιλοστέκει. Και η δεύτερη φήμη που έρχεται μαζί, που είναι λίγο πιο απίθανη να υλοποιηθεί, είναι ότι η εταιρεία που κρύβεται, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποια εταιρεία κρύβεται στην ανάπτυξη του Metroid Prime 4. Ναι. Ότι αυτή που κρύβεται πίσω το Metroid Prime 4 είναι η From. Ότι έχει αναλάβει, με, έτσι έχει δώσει Nintendo το Metroid Prime 4. Mm-hmm. Θα το ήθελα με χίλια να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί... Δηλαδή να χειρίζεσαι τη Samus με Dark Souls σε... Όχι, όχι. Φαντάζεσαι. Με το όπλο. Εντάξει, θα το ήθελα σούπα, θα το ήθελα με χίλια να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί, μπορεί, γιατί έχει ασχοληθεί και με sci-fi παιχνίδια πιο παλιά. Ναι, και έχει το άμμο, έχει κάνει το πόρτα πολλά πράγματα. Έχει εμπειρία. Και προμοιάζει εποχή. Θα είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εξέλιξη για το Metroid Prime να έχει πάει σε τέτοιο developer. Απίθανο, απίθανο. Εξαιρετικά απίθανο. Αλλά το γεγονός ότι ακόμα δεν μας έχουν πει ποιος είναι από πίσω, δίνω λίγο πιθανότητα έτσι να κρύβεται και αυτή από πίσω. Και σύνο ότι η From μας έβγαλε μόνο αυτό το τζεράκι και μας είπε ότι θα έρθει. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι αν είναι η ιαπωνικής κουλτούρας και δεν είναι τένισου, πες ότι έβγαλε κάτι σαν τον Νίο. Ναι. Εδώ θα δείτε πώς πρέπει να είναι τον Νίο, πραγματικά. Ναι. Πώς πρέπει να το κάνουμε σωστά. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, η From Software δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έχει βγάλει Demons, Bloodborne και Dark Souls. Δεν με έχει απογοητεύσει. Όποιο παιχνίδι περίμενα, χαϊπαρισμένο να το παίξω. Ναι. Άσε τις μαλακίες που λένε όλοι οι άλλοι, ήταν εύκολο και τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα γούσταρα. Τα γούσταρα πολύ και τα όσα έχουν βγάλει. Γενικά πλέον η From Σιμάκη νομίζω ότι έχει καθιερωθεί στο συνείδητο το gamer σαν μια εταιρεία που αξίζει έχει. Να παρακολουθεί και να αγοράζει παιχνίδια. Γιατί... Και δεν είναι και κλέφτες. Ναι, ναι, ναι. Σου δίνει DLC του μπάνου. Ναι. 6 ώρες. Ναι, τεράστιο. Δεν ακολουθεί, expansion. Δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική ούτε με μέτρα. Ούτε σπάτια, ούτε άξιον. Ναι, δεν είναι ενδιαφέροντος. Και το online είναι πολύ διαφορετικό. Κάνει ένα δικό της, έχει μια δικιά της ταυτότητα, δικό της. Χαράζει πορεία. Είναι πρωτοπόρος σε ένα τομέα και βλέπεις πώς στούντιο. Ναι, πόσα στούντιο επηρεάζονται. Επηρεάζονται και είναι πολύ θετικό αυτό. Ναι. Και μόνο που βλέπουμε αυτό. Απλά εγώ να πω ότι ο πρώτος τα παίρνει όλα. Και η σύλληψη που κάνανε με το online κομμάτι του παιχνιδιού είναι απίστευτη. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις ταυτόχρονα single campaign παιχνίδι και ταυτόχρονα να παίξεις και online. Να παίξεις, είναι και συνεργατικό. Ότι είναι πολύ ωραία σύλληψη. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Ναι, καλά, σίγουρα. Τώρα, εγώ από δεξιά και αριστερά που διάβασα. Medieval. Από δεξιά και αριστερά που διάβασα, η From Software είπε ότι θα έχουμε νέα για το παιχνίδι. Το 2030. Πριν πεθάνουμε. Όχι. Μέσα στο 18 θα έχουμε νέα πράγματα για το παιχνίδι. Οπότε λίγο το αποκλείει να βγει το 18. Από τη στιγμή που είναι και απλώς ένα teaser, δεν είναι όπως είχε βγει το Dark Souls 2, ας πούμε. Ναι, αλλά με τον Bloodborne. Σε μια E3 ναι, αλλά είχες, το έκανε γρήγορα. Αυτό που σου είχε ότι είναι πολύ μικρό. Στο άλλο ήταν πιο μεγάλο. Στο Dark Souls 2, στην E3, δεν θυμάμαι ποια E3 ήταν, σου βγάλε ένα ωραίο σινεμάτι και σου λέει βγαίνει. Τον άλλο χρόνο βγήκε όμως. Ναι, αλλά τον Bloodborne είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τον Bloodborne όμως το δείχνουνε τρέιλερ στην E3 νομίζω. Το πρώτο τρέιλερ που το είδαμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πριν κυκλοφορία του PlayStation, όταν είχε νομίζω και να βγει το PlayStation 4. Με το που έδειξαν αυτό το τρέιλερ, μέσα σε... τα Χριστούγεννα το είχαμε νομίζω. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, νομίζω τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς το είχαμε. Λοιπόν. Πάμε επόμενη. Πριν που πήγα να πω για το Medieval, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν κατάλαβα, εντάξει. Ναι, αυτό και πάω εκεί τώρα. Λοιπόν, τρίτη ανακοίνωση που δεν την πήρε πρέφα και θα ό,τι την είπα τώρα. Δεν σε έλαρε, φίλε. Δεν την είδα, ειλικρινά. Και το λέω γιατί ο Μάκης αγαπάει και λατρεύει Medieval. Πολύ. Ζει και πεθαίνει με το Medieval. Τρελαίνομαι, ναι, έχω αγάπη, τεράστια. Λοιπόν, βγήκε ότι επανέρχεται το franchise. Βέβαια σε remaster μου. Σε remaster το περίμενα πώς και πώς, αυτό το έλεγα, το είχα πει και σε προηγούμενα βίντεο. Είναι αδικοχωμένο παιχνίδι. Αδικοχαμένο franchise, όχι παιχνίδι. Ναι, ενώ δεν έχει την ίδια αναγνώριση που είχαν άλλα franchise στη Sony από την PlayStation 1 εποχή, όπως το Medieval. Η
είχαν βγει δύο, εγώ το ένα έχω παίξει, είχαν βγει δύο στο PlayStation 1 και ένα στο PSP, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το 2 δεν μου άρεσε. Το 2 απάντησε το 1 που έχω παίξει κι εγώ, πολύ ωραίος, ήταν ένα action, hack and slash. Ήταν επηρεασμένο από Resident Evil παιχνίδια, ναι, και γενικότερα από τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά δεν είχε αυτά τα control, ήταν 3D το, ναι, ναι, το παίξιμο του. Ωραίος, είχε γρίφους, πάρα πολύ ωραίους γρίφους, ναι, πανέξυπνους γρίφους. Πανέξυπνους γρίφους και ωραίο και το χιουμοράκι που με να μ' άρεσε, πάντα μ' αρέσουν αυτά τα... Σουρεαλιστικού χαρακτήρα. Πάντα μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Το... Λοιπόν, μας έρχεται remaster. Και μουσικάρα να πω, πριν ξεκινήσεις να πεις ότι θες εσύ, μουσικάρα. Μας έρχεται remaster και σε 4K για όσους έχουν 4K τηλεοράσεις. Αυτά τα 4K μας φάγανε. Ναι, για όσους έχουν 4K τηλεοράσεις. Ναι, είναι μια είδηση που λες αξίζει μια επανεκκυκλοφορία αυτού του παιχνιδιού, αξίζει να έρθει ένα παιχνίδι ξανά στο προσκήνιο όπως αυτό. Απλά μην το κάνουν τόσο δύσκολο, Μίτσο, όπως κάνανε κατά κάτω σπαντικού. Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό είναι γιατί όταν δεν πειράζει τον κώδικα που, για ένα παιχνίδι που έχει φτιαχτεί τότε, που έχει άλλα στάνταρ και απευθύνεται σε άλλους gamers με τα τωρινά δεδομένα, και απλώς κάνεις οροποιήσεις στο περιεχόμενο, ναι, εξωτερικά, είναι δύσκολο να σταθεί. Ας κάνουν το πρώτο καθάρισμα του παιχνιδιού, να το δει και ο νεότερος κόσμος, και ας μετά ας γίνει ολοκληρωτικό reboot με ένα καινούριο από την αρχή στημένο παιχνίδι, στην τωρινή εποχή, με τα γραφικά τα τωρινά κλπ. Ναι, όπως κάναμε με το Crash Bandicoot, ας πούμε. Ναι, ναι, τώρα το Crash Bandicoot δεν θα βγει. Καινούριο δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Εγώ δεν ακτιβίζω, δεν έτσι. Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει αν δεν θα βγει δεύτερο με τη Βελάση. Δω αυτό εγώ. Ναι, ναι, και στο άλλο τα φέρνει. Και μετά τελείωσε. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Εντάξει, ας έρθει, νομίζω κοντά θα έρθει. Και θα είναι ωραία. Νομίζω θα το πάρει πρώτο, έτσι. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Ναι. Και πλέον θα δείτε από το κανάλι από αυτό, θα δείτε. Μην κάνω και κανέναν οδηγό. Εσύ, Μάγκες, από όταν έχω γνωρίσει το Μάγκη, πρέπει να έχω ακούσει για το Medieval άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Φίλε. Ποιες πει το έπαιξε το παιχνίδι. Ναι. Εγώ δεν το έπαιξε καθόλου. Τόλιωσα. Ήταν καλό, αλλά είχαν αφαιρέσει πολλά πράγματα. Είχαν αφαιρέσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο ήταν το πρωτότυπο. Ναι. Ήταν πολύ πιο εύκολο και πιο βατό από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι και κατάρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Κάθονται και απλοποιούν κατά πολύ τους γρίφους. Δηλαδή δεν είχε πολύ νόημα να το κάνουν αυτό. Ναι. Κοίτα, ήταν και ένα στατικό το παιχνίδι. Να πούμε και ναι, τα ναι. Και δηλαδή, το αφαιρέσεις αυτό είναι. Τι να σου πω. Σαν να αφαιρέσεις το τυρί από τα μακαρόνια. Δεν μπορεί να το φάει. Λίγο άνοστο. Είχαν κάνει πάρα πολύ εύκολο τους γρίφους. Ήταν δηλαδή πεντάχρονο τους Έλληνε άνετα. Ναι. Και όταν τους είδα. Το PSP, να πούμε και την αλήθεια. Είχε πολύ κοινό μικρό ηλικιακό. Ναι. Μήπως γι' αυτό το. Ίσως. Επειδή σου λέει θα το πάρει μεγάλη μερίδα και μικρού κοινού. Γενικότερα οι χειροκίνητες κονσόλες είναι για μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Δεν είναι τόσο για μεγάλους. Δηλαδή... Αυτά είναι στερεότυπα. Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Αλλά... Και εμείς ξέρεις πως. Ναι, εμείς όμως πηγαίναμε στο στρατό τότε, ήμασταν στο στρατό. Καλά, στο στρατό και χρειαζόμασταν λίγο αναγκαία λύση. Ναι, έπρεπε να πάρουμε τη δόση μας καθημερινώς. Ναι, λίγο αναγκαία λύση. Βέβαια, εγώ δεν την έπαιρνα απλά τη δόση μου. Έλειωνα, θυμάμαι, από τις 5 και μετά. Πρέπει να τέλειωνα εκεί στο PSP. Και έτσι και γνωριστήκαμε με το Μάκη, για όσους δεν ξέρουν. Εγώ είχα το DS, το τιμημένο DS, και αυτός είχε το PSP. Και αράζαμε και. Ναι. Αυτός έπαιρνε το DS, εγώ έπαιρνα το PSP, κάπως έτσι. Εγώ μου είχε κάνει εντύπωση, δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Ναι. Σου λέω για δόση, το θυμάσαι που. Ναι, γιατί όλοι παίρναν PSP, εγώ δεν ξέρω πώς μου είχε. Ξέρω γιατί είχα πάει. Γιατί είχα πάρει DS, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Είχες και PSP όμως. Μετά πήρα PSP. Γιατί ήθελα να παίξω το Final Fantasy VII, το Crisis Core. Ναι, κάτσε πάντων. Στο DS θυμάμαι που μου είχες δώσει το τραύμα. Του είχε μείνει τραύμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι γι' αυτό. Δεν είχε κάτι, δηλαδή είχε μια ιστορία τώρα έτσι περίεργη. Αυτά τα παιχνίδια που είχε το DS και το DS και τώρα. Ήταν μηχανισμοί που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είχα πάθει πλάκα με το στυλό να προσπαθώ να ράψω τον ασθενή και αυτά. Εν τω μεταξύ είχε κάποια campaign. Ναι, ήσουν ένα γιατρό στο νοσοκομείο και σου βγόταν περιπτώσεις και αυτά. Γιατί το Zelda που το έπαιζε με το. Που έβγαζε χάρτη και σημείωνε που έχει πάει και που δεν έχει πάει. Χρησιμοποιούσε το μικρόφωνο. Ήταν πλήρω. Αυτό είναι το καλό και με την Nintendo. Ότι όταν θα φτιάξει ένα μηχάνημα. Ναι. Θα φτιάξει ένα μηχάνημα, δηλαδή. Άμα θα βάλει το μικρόφωνο, θα το βάλει για να χρησιμοποιήσει και σε παιχνίδι το μικρόφωνο. Άμα θα βάλει το style, θα το βάλει για να χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι. Δηλαδή, οι μηχανισμοί που έχει το μηχάνημα, τα gimmicks αυτά που έχει, ναι, 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 περνούνται και στο παιχνίδι.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό όπως και κανένα Zelda δεν μοιάζει με το προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει βγάλει 14 Zelda, 20 λέω εγώ ναι. Ένα αριθμό τώρα για την παραγωγή. Το στείνει πάνω στο μηχάνημα το παιχνίδι. Ναι, στείνει πάντα ένα παιχνίδι πάνω στο μηχάνημά τη. Ναι, αυτό και το βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις κονσόλες. Ακόμα θυμάμαι και από εποχή GameCube που μπορούσε στο 4 Shorts το Zelda. Το είχα πάρει. Ναι. Είχε ένα καλό που βάζει στο Game Boy Advance. Και μπορούσε να έμπαινε σε κάτι dungeon και να παίζει μετά στο Advance. Συνδεδεμένο. Κατάλαβα. Φοβερό ναι. Για την εποχή του. Είχε κάτι εξτρά. Αυτό το connection που είχε. Πάντα σε αυτά πρωτοπορεί και είναι η καινοτομία τη. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε. Επόμενο. Μας είδαμε και μας έκανε εντύπωση και αξίζει να το συζητήσουμε. Μπαγιονέτα. Μπαγιονέτα, ναι. Μου είχε γράψει ένα από κάτω, άντε να καθαρίσουμε τη τέλη στα αυτιά μου. Ναι, μπατονέτα. Το έκανε βάσει και σαν εναλλακτικό. Λοιπόν, εγώ να σου πω και να ξεκινήσει και εσύ να μιλάς μετά ότι έχω στην κατοχή μου για το Wii U τα δύο τα πρώτα, ας πούμε. Και βγάλε ωραίο πακετάκι πάλι. Έτσι, σε τέτοιο στυλ είχε ανακοινώσει το Μπαγιονέτα 2. Λοιπόν, ναι. Και το πρώτο Μπαγιονέτα και το δεύτερο Μπαγιονέτα. Εγώ το πρώτο το είχα παίξει στην εποχή του 360 το είχα παίξει. Πανέμορφα γραφικά είχα παρατηρήσει το πρώτο μικρό παιχνίδι, πολύ απίστευτα σκηνικά να γυρνάνε οι κάμερες δεξιά και αριστερά από τόσο να γίνεται τόσο κτλ. Ωραίο στήσιμο μηχανισμών που θυμίζει διπλά την είναι αυτό. Εγώ μόνο το πρώτο έχω δει. Και το δεύτερο, ακόμα καλύτερο το δεύτερο, αλλά είναι παιχνίδια πολύ μικρά τα οποία τα παίζει μια φορά και για μένα δεν υπάρχει νόημα να ξαναπαίξει. Πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί σου. Γιατί τα παιχνίδια της Platinum συνηθίζουν να έχουν ένα πολύ μικρό campaign του τύπου 4-6 ώρες, αλλά έχουν πολλά challenges και μπορείς να έρθεις να ξανακάνεις διάφορα πράγματα. Άμα κυνηγάς score κλπ, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολύ αισθητικοί και πάρα πολύ ωραία φτιαγμένοι, οπότε νομίζω γουστάρεις μέσα και να παίζεις, να χειρίζεις αυτό το χαρακτήρα. Έχουν μια απλότητα αλλά και ένα βάθος ταυτόχρονα. Είναι απλό. Το gameplay είναι απλό. Αλλά τι γίνεται. Το σύνθετο ξέρεις που είναι. Πού. Στη λήψη. Ναι. Δηλαδή γίνεται μπροστά σου, εκτιλήσεται τώρα μάχη απλή που πατάς παμάρι στα κουμπιά. Ωραία. Ή κάνεις άμυνα κτλ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ξαφνικά εκεί που είσαι και τους βλέπεις κανονικά στο μέγεθος ρε παιδί μου, ξαφνικά γίνονται τόσοι. Μετά αλλάζει το σκηνικό ή ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλο αυτό που έχουν κάνει, το έχουν κάνει και το έχουν πετύχει και στα δύο Μπαγιονέτα. Είναι απίθανο. Δηλαδή ευχαριστηθείτε το μάτι σου. Μιλάμε για όαση όσον αφορά τον οπτικό τομέα. Πραγματικά, αυτό που είπες είναι πραγματικά όαση. Και να πούμε εδώ, και αξίζει πολλά συγχαρητήρια στην Nintendo, ότι χωρίς την Nintendo δεν θα υπήρχε Μπαγιονέτα. Ναι. Γιατί το πρώτο είχε βγει μέσω τη Sega, πήγε άπατο στις πωλήσεις. Που ήταν και καλό. Ναι, πήγε άπατο στις πωλήσεις. Και το πήρε η Nintendo το σηματοδότηση να βγει το 2 και τώρα το 3. Οπότε παιδιά, γιατί αποκλειστικό, γιατί απλώς δεν θα είχαμε αλλιώς Μπαγιονέτα. Ναι. Δεν θα υπήρχε Μπαγιονέτα. Εντάξει το ότι είπα στην αρχή ότι δεν υπάρχει λόγος να το ξαναπαίξει. Αυτό αφορά μόνο εμένα. Δηλαδή εντάξει, το έπαιξα, ναι. Είδα την υπόθεση. Εγώ απλώς σου είπα γιατί τα πολλοί που μας βλέπουν μπορεί να πούνε τι μας λέει τώρα. Ναι, διαφωνώ. Απλώς το έχω διαβάσει και σε άλλους που το. Ξέρεις τι γίνεται. Είδα την υπόθεση, είδα τι συνέβη, έπαιξα, το ευχαριστήθηκα. Δεν μπορώ να το ξαναβάλω. Δηλαδή. Κοιτάξτε, τα παιχνίδια αυτά τη Platinum το κύριο συστατικό του παιχνιδιού, των παιχνιδιών μάλλον, είναι οι μηχανισμοί, το σύστημα μάχης που έχει. Εκεί πέρα, εκεί είναι το όλο μπαμ, το όλο wow του παιχνιδιού. Νομίζω τόσο η ιστορία έρχεται σε δευτερεύοντα λίγο φάση, γι' αυτό και είναι και πιο μικρά τα campaign. Ναι. Νομίζω αυτό που είναι θυστικό είναι το σύστημα μάχης που ναι, πιστεύει. Είναι. Και το Metal Gear Rising. Το Metal Gear Rising αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι ήταν άψογο. Άψογο. Πολλοί παρεξηγήθηκαν ότι ήταν μικρό και αυτά. Ξέρω, το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα, όχι. Δηλαδή και τα boss που είδα μέσα. Έχουν και ωραία φαντασία αυτοί. Ναι. Έχουν πάρα πολύ ωραία φαντασία. Βέβαια πολύ, πρέπει να πήγαν λογικά. Πολύ ωραίο τι. Πρέπει να πήγαν λογικά βάσει του σεναρίου που είχε ο Kojima στο μυαλό του. Δηλαδή να το ταιριάξει και με τα άλλα μεταλλεία. Αυτό έγινε σε λογικά συνεργασία. Ήταν εργολαβία μεν. Πήρε η Konami και λέει ναι, πάρτε το. Θέλουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και μέσα κάνανε ένα. Τώρα δεν είναι κάνον, θέλω να το πω spin-off, κάπως έτσι να το πω τώρα. Spin-off είναι, ναι, αλλά ήταν αξιοπρέπεια. Yeah, right. Αλλά ήταν, παίζονταν άνετα και είχε ήταν και αυτό φοβερό στήσιμο. Πάει και αυτό Μπαγιονέτα. Ωραία, πάμε επόμενο γιατί, ας πούμε τα σημαντικά μόνο. Καλύτερα, ναι, γιατί εντάξει, τώρα δείξανε και ένα trailer του Metro, το οποίο και αυτό έρχεται. Το έχουμε ξαναδεί, το περιμένουμε. Ναι, δεν είναι το ίδιο, αλλά...
Όχι, και έχουμε ξαναδεί ότι θα βγει η μετρό. Το ξέρουμε. Ναι, και πλέον, αυτό θέλω να πω. Και πλέον βγαίνει, από ό,τι κατάλαβα, θα ανοιχτεί, δεν θα είναι κυρίως κάτω, μετρό. Ναι, θα αυτό. Και θα πάει πώς θα αποκαλύπτει πάνω, οπότε περιμένεις... Εγώ ξέρεις τι περιμένω να σου πω. Το είδαμε και στο τρέλερ, νομίζω, όταν ήταν στην E3, που ήταν έξω. Ναι, από και αυτό σου λέω. Ναι. Απλά εγώ περιμένω να μην έχει αυτό το ενοχλητικό πράγμα με τη μάσκα. Δεν μου άρεσε αυτό. Άρεσε, το δεύτερο δεν άρεσε. Καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι ότι ήταν αγχωτικό. Ήταν ότι ήταν ενοχλητικό, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να δω σωστά. Ήθελα να... Γιατί ήθελα να δω. Νομίζω... Την ώρα που βγήκα έξω. Ναι, ήθελα να δει. Ήθελα να δω. Νομίζω αυτό... Μου τη σπάει όταν με περιορίζουν. Ναι, αυτό νομίζω εκεί στόχευαν στον περιορισμό. Ότι ήθελα να καταλάβει και να δει ότι. Ναι, μη μου βάζεις τουλάχιστον τη μάσκα σπασμένη. Ναι, σπασμένη. Άσε με, βάλτε ένα κανονικά. Θα καταλάβω εγώ ότι τον περιορισμό θα το καταλάβω, αλλά μη μου τη βάζεις σπασμένη. Νομίζω ότι αυτό δεν το γλιτώνουμε. Νομίζω είναι κάτι χαρακτηριστικό για τη σειρά. Θα το δούμε. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι λες και μου έχεις βάλει έτσι κάτι στο μάτι και δεν με αφήνεις να δω. Λοιπόν, σωστά. Και σε αυτό το μέτρο έχουμε τον Αρτιόμ, τον κλασικό μας ήρωα, ο οποίος θα κατέβει, λέει, προς ανατολικά για να βρει κάτι. Έχουν ανακαλύψει μια καινούργια πηγή ζωή. Κάτι, πιζής, κάτι τέτοιο δεν κατάλαβα εγώ καλά. Mm-hmm. Οπότε και θα περάσει μέσα από τη Ρωσία. Εντάξει, ρε φίλε, παίρνει λίγο χαμπάρι. Αν έχει πήξει το δεύτερο, παίρνει χαμπάρι. Λίγο. Αφού γίνονταν πανικό στο δεύτερο, όταν έβγαινε έξω σε κάποιε φάσει. Το πρώτο να πω, εγώ δεν το έχω παίξει. Εγώ δεν θέλω να σου πω ότι δεν έχω παίξει το δεύτερο, έχω παίξει το πρώτο. Το έχω βάλει 10 φορέ να το ξεκινήσω και όλο το παρατάω για κάποιο λόγο, ρε φίλε. Όχι ότι είναι κακό το παιχνίδι κτλ. Κάτι μου τυχαίνει συνήθω ή βγαίνει κάτι άλλο. Έχει παίξει το Reduction ή το. Το παλιό, το παλιό. Γι' αυτό γιατί τώρα έχει ξαναβγεί Reduction το Reduction. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς με το 1. Το 2 ξέρω ότι είναι πολύ stealth. Πάρα πολύ stealth ήταν. Δηλαδή. Και εγώ αυτό το ξέρω. Μπορείς να το βγάλεις χωρίς να σε δει κανείς. Το 1 με ένα μ' άρεσε. Είχα διαβάσει και το βιβλίο κιόλας. Το οποίο και το πήγαινε καλά αυτό το βιβλίο. Με ένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στο 1 μπορείς να το πας stealth, αν μπορείς να αρέσει. Θες βαδιά στα πούμε άλλο γιατί δεν έχει και κάτι άλλο. Ναι, δεν έχει. Το περιμένουμε. 18 θα βγει και αυτό. Δηλαδή το 18 πάει καλά προς τη μισή κυκλοφορίες. Κάτι άλλο που είχαμε έτσι, κάτι άλλο που μια τώρα Witchfire, κάτι τέτοια τώρα δεν θα τα πούμε, νομίζω, δεν ξέρω αν αξίζει να τα πούμε. Θα τα δούμε και αυτά σε κάποιο επόμενο Joycast να τα συζητήσουμε, όμως θα έχουν και περισσότερα νέα. Ναι. Αυτά νομίζω είναι τα κυριότερα που... Τα κυριότερα, ναι, γιατί παιδιά πήραν και πολύ χρόνο, αυτά που είπαμε δηλαδή, τώρα πήραν και πάρα πολύ χρόνο και καλώς πήραν πολύ χρόνο γιατί είναι πολύ βασικά, πολύ βασικές μονάδες όσον αφορά τα βραβεία τέλος πάντων. Τις αποκαλύψεις που γίνανε στα βραβεία. Μάικ είναι και αυτά που παιχνίδια που μας απασχολούν τώρα. Ναι, αυτά που μας απασχολούν, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Γι' αυτό, και το έφερα μεσολαμία. Γι' αυτό σε έβαλα εδώ σήμερα να κάνουμε το τζοϊκά, γιατί ήθελα να βάλουμε λιγάκι να πούμε 2-3 πραγματάκια έτσι, που είδαμε και μας αρέσανε. Κάνα ανακοινώσεις. Σίγουρα θα ξανακάνουμε σε επόμενο τζοϊκά, θα σταθούμε περισσότερο και σε άλλα που είδαμε και θα δούμε. Ναι. Αυτό που μόνο εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Βλέπω ότι πλέον τα περισσότερα παιχνίδια ζουν και πεθαίνουν σε ένα post-apocalyptic κόσμο. Ναι, αυτό. Από το Death Stranding, το οποίο λέει για Big Bang και κρίξεις και τον κόσμο που ξέρουμε και αυτά, με το Metro, το Witchfire, το Φαντασίας κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Γιατί? Ξέρεις, να σου πω γιατί. Γιατί πλέον η δημιουργία ενός ανθρώπου πάει κανένα με την εποχή του. Δηλαδή τώρα ζούμε σε μια περίοδο που είμαστε λιγάκι στην αναβρασμό. Φοβόμαστε πολέμου στο ένα. Οπότε πώς τη δεκαετία του 50 με το φόβο πυρηνικής έκρηξης, με το φόβο πυρηνικού πολέμου, βγαίνουν πολλά διηγήματα, μυθιστορήματα τέτοιων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι ένα απόφευκτο. Αυτός ο φόβος που υπάρχει ενός πολέμου και ενός μιας καταστροφής της ανθρωπότητας να περνάει και δημιουργικά σε πάρα πολλές πράγματα που κρατήσατε. Και σε ταινίες, ναι, όπου κρατήσατε και εκεί. Λοιπόν, εγώ να πω και να κλείσουμε πάνω σε αυτά που έλεγες με τα post-apocalyptic. Ναι. Ότι δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα όμως. Γίνεται χρόνια. Ναι, θέλω να πω ότι σε κάθε περίοδο βλέπεις πώς επηρεάζει η εποχή σου. Εντάξει, ναι. Τα διάφορα. Τις διάφορες δημιουργίες, είτε αυτό πρόκειται για γραφική, είτε για ταινίες, είτε για video games, οτιδήποτε. Και είναι λογικό να έχει μια τέτοια έκρηξη τώρα. Απλώς ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση. Okay. Εντάξει, γιατί έχει βγει και Rage, έχει βγει το άλλο το. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Ναι, απλώς θέλω να σου πω ότι ήταν πιο λίγα. Τώρα πλέον βλέπεις ότι όλο και περισσότερη δημιουργία ασχολείται με αυτό το πράγμα. Αυτή την ανησυχία τους, ότι πού πάμε.
Εντάξει, ναι. Και ο Kojima με το πώς το αποκαλύπτει, το κάνει πάντα δηλαδή. Καλά, ο Kojima έχει λόγω ότι είναι Ιαπωνέζος, έχει πέσει για την πυρηνική, πάντα ήταν διάκριτος ο φόβος του και αυτό που έχει ζήσει και αυτό που έχει ακούσει και όλο αυτό το πράγμα στην Ιαπωνία που υπάρχει είναι λογικό. Ακόμα και ο Godzilla που ναι. είναι ένα ιαπωνικό pop είδωλο, είναι ένα δημιούργημα αυτής της ναι. έκφανσης, της πυρηνικής. Είναι μια πυρηνική δημιουργία. Μπράβο, Άγια σου, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, Άκη μου, αυτά. Νομίζω να κλείσουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πολύ λόγο. Εντάξει, δεν είπαμε πολλά παιχνίδια, αλλά σταθήκαμε σε αυτά ναι. Αρκετά σε παιχνίδια που γουστάραμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μίτσος Γίγας, Μάκης Δεστούνης. Μέχρι την επόμενη φορά και έκθεση και βραβείο, τέλος πάντων, ναι. Stay joystick. Yeah.